ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Καλό απόγευμα. Ημέρα Πέμπτη. Πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο σιγά σιγά. Έτσι. Με ευχάριστη διάθεση, ευχάριστο καιρό. Ωραία παρέα. Παντάνα Σατέλιου. Ελληνία Σουλιωτάκη. Λοιπόν, και Νίκη Μπελαδάκη. Δεν ξεχνάμε. Είπα να μην το πω μόνη μου. Παρακολουθήσατε πριν λίγο έναν αγώνα σε live μετάδοση με τις ομάδες Παντάνα Σατέλιου. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Κατηγορία K15 βέβαια. Για τα Final Four, για το Champions League. Ναι. Τι, παιδιά, εγώ δεν ξέρω, γι' αυτό δεν. Ναι, η Παντάνεσα είναι πιο ειδική, γι' αυτό ρώτησα κιόλας. Γεια σας, αθλητικό. Ναι, πήγε 2-1, νομίζω. Στη Super League. Ναι, Super League. Μπράβο. Ναι, μάλιστα. Έχουμε εδώ, τα κορίτσια ασχολούνται με όλα, αν νομίζετε. Πολύ ξέρουν και από ποδόσφαιρο, είχαμε και αυτές τους ποδοσφαιριστές μας εδώ. Γι' αυτό ενημερώνουμε. Αλλά πέρα από τα θέματα που είχαμε χθες περί αθλητισμού, υγείας, εμείς θα το ξεκινήσουμε σήμερα έτσι λίγο το θέμα της εκπαίδευσης. Πιο ακαδημαϊκά θα το πάμε σήμερα. Ναι. Έχουμε λοιπόν δύο καλεσμένους, οι οποίοι έρχονται από μακριά. Θα κάνω έτσι λίγο τον πρόλογο για τους καλεσμένους μας και θα μας τα πούν καλύτερα οι ίδιοι. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον κύριο Μπάρο Βασίλη, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, και τον κύριο Λουί Ανρί, αν το λέω λάθος θα με διορθώσετε, του Πανεπιστημίου του Αμβούργου της Γερμανίας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Welcome. Willkommen. Υπέροχη πρόσκληση. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ στην παρέα σας. Εμείς χαιρόμαστε που σας έχουμε και θέλουμε να μάθουμε τη ζωή σας, να γνωρίσουμε μάλλον τη ζωή σας στο Πανεπιστήμιο της Αυστρίας και του Αμβούργου αντίστοιχα. Είστε εδώ για κάποιο άλλο λόγο βέβαια, είστε εδώ για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, για το συνέδριο που γίνεται του ΙΑΚΕ, του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Κάτι πολύ σημαντικό που βρίσκεστε εδώ για πέμπτη χρονιά, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια πολύ καλή σχέση. Και θα μας τα πείτε καλύτερα εσείς νομίζω. Καταρχήν, ευχαριστούμε και πάλι για την πρόσκληση αυτή. Ευχαριστούμε τους διοργανωτές αυτού του υπέροχου συνεδρίου του ΙΑΚΕ, το οποίο πραγματοποιείται από το 2015 σε ένα πλαίσιο θεματικό που περνάει κάθε προηγούμενο 5 διαφορετικά συνέδρια σε 5 διαφορετικές θεματικές περιοχές: σχολείο, τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτική παιδεία, ζητήματα κοινωνικών ανισοτήτων και φέτος το ζήτημα της διεπιστημονικότητας. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ και ο συνάδελφος Λουί Ανρί έχει έρθει για δεύτερη, τρίτη φορά φέτος εδώ και θα χαρούμε από την αυριανή μέρα να συμμετάσχουμε σε αυτό. Αναφορικά με τη ζωή μας στο Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ και στην Αυστρία, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να συνεργαζόμαστε τόσο με Γερμανούς συναδέλφους, με Αυστριακούς, με Έλληνες και να έχουμε αυτή την υπέροχη επαφή και αυτό το διεπιστημονικό τρόπο συνεννόησης πέρα από τα σύνορα. Είναι πολύ σημαντικό για τη δουλειά μας. Πώς προέκυψε η συνεργασία και με τον κύριο Λουί Ανρί από το Αμβούργο εδώ στην Κρήτη? Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Τον Λουί Ανρί γνωριζόμαστε περίπου 10 χρόνια. Είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους επιστήμονες στον χώρο της διαπολιτισμικής παιδείας, της μεταναστευτικής έρευνας, όχι μόνο στο γερμανόφωνο χώρο αλλά και γενικά. Και έχουμε μία πολύ καλή συνεργασία σε θέματα που έχουν να κάνουν με παιδεία και εκπαίδευση σε συμφραζόμενα μεταναστευτικά. Εδώ στο συνέδριο του ΙΑΚΕ είχε έρθει για πρώτη φορά το 2016, όταν το θέμα ήταν η πολιτική παιδεία και μίλησε για ένα ζήτημα με το οποίο ασχολείται εδώ και 15 χρόνια. Μίλησε για την τέχνη του να επιβιώνει κανείς κάτω από αντίξωες συνθήκες. Και είχε την ευκαιρία να μελετήσει το μεταναστευτικό ζήτημα και το προσφυγικό ζήτημα. Κάπως έτσι ξεκίνησε η παρουσία του εδώ στην Κρήτη, κάπως έτσι ξεκίνησε η συνεργασία μας, η οποία έχει κρατάει πάρα πολλά χρόνια, όπως είπαμε, και χαιρόμαστε που τον έχουμε και πάλι εδώ κοντά μας. Ξέρουμε και γερμανικά, να πάμε εμείς. Να το πάμε έτσι στα ελληνικά και να γίνεται η μετάφραση. Εσύ ήθελες να το ρωτήσεις, μου είπες πριν για την Κρήτη, τι ήθελες να το ρωτήσεις? Ναι, αν του αρέσει, μου είπε βέβαια ότι του αρέσει και ότι... Φράγες από τη Κρέτα γεφέλτ, ότι είναι το Χία Βόλφινιστ. Ob es mir gefällt, ist ein Euphemismus, ja. Ich bin langsam so Kretaner seit... Νιώθει ήδη ότι είναι κριτικός. Αλήθεια. Ununterbrochen seit 5 Jahren bin ich hier. Ich bin hier immer im Frühling. Und in dieser wunderbaren Möglichkeit des wissenschaftlichen Austauschs, das wir mit dem Institut hier machen. Und ja, ich genieße nicht nur diese intellektuelle Atmosphäre, sondern auch die Schönheit des Stadtes und
Χαίρεται για τη συνεργασία, για τη συνεργασία εδώ και 5 χρόνια με το ΙΑΚΕ και χαίρεται ιδιαίτερα και για την ανταλλαγή απόψεων που λαμβάνει η χώρα, αλλά και για τον επιστημονικό διάλογο, αλλά και για όλες τις συνθήκες και το περιβάλλον εδώ στην Κρήτη. Του αρέσει πάρα πολύ. Εσείς είστε ένας καθηγητής ο οποίος έχει μία μακρά πορεία στην εκπαίδευση, αλλά σε ένα άλλο μέρος, σε μία άλλη χώρα. Θα σκεφτόσασταν ποτέ να αφήσετε την Αυστρία και να επιστρέψετε στην Ελλάδα? Αυτό είναι δύσκολη ερώτηση. Είναι δύσκολη ερώτηση. Δεν σας κρύβω ότι έχω ξεκινήσει από την Ελλάδα. Έχω πολύ καλές σχέσεις ακόμα με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο που διατηρώ την επαφή μου και συνεργάζομαι πολύ με μεγάλη χαρά με τους Έλληνες φοιτητές. Είναι κάτι το οποίο μπορώ να πω ότι μου λείπει, γι' αυτό και θέλω να έχω την επαφή πάντοτε με το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Τώρα, αν θα επιστρέψω μόνιμα, θα δούμε πώς θα έρθουν οι συνθήκες γενικότερα και για μένα. Πάντως δεν το αποκλείω. Γιατί είναι νομίζω πάρα πολύ καλό να δουλεύει κανείς και να προσφέρει από όπου μπορεί και σε όποια συμφραζόμενα μπορεί. Και επειδή αναφέρετε τους φοιτητές, είναι και ιδιαίτερα τιμητικό που στη διοργάνωση αυτή του ΙΑΚΕ έχετε δημιουργήσει ένα συμπόσιο με μεταπτυχιακούς φοιτητές. Θα μας το πείτε εσείς καλύτερα, δεν γνωρίζω ακριβώς. Τι είναι αυτή όμως η ευκαιρία που πρώτη φορά το δοκιμάζουμε αυτό. Είναι πολλοί συνάδελφοι, εκτός από τον Λουί Ενρί. Είναι η συνάδελφος Γιόπστ από την Νορβηγία, είναι η συνάδελφος Μπράχες από το Πανεπιστήμιο του Μπάμπερκ, ο συνάδελφος Μαξιμίλιαν Ζάιλα από το Πανεπιστήμιο του Πάσαο, η συνάδελφος Μπάρμπαρα Τίσεν, δηλαδή έχουμε μία, ακόμα η συνάδελφος Ζαβίνε Κόλς Φόισνα από το Πανεπιστήμιο του Ζάλσμπουργκ. Τι κάνουμε? Συναντιόμαστε εδώ και θα δημιουργήσουμε ένα συμπόσιο το οποίο έχει ως στόχο την επαφή με νέους επιστήμονες, με άτομα τα οποία προσπαθούν να γράψουν κάποια έρευνα, με άτομα τα οποία κάνουν το διδακτορικό τους. Θα παρουσιάσουν λοιπόν το ερευνητικό τους πρόγραμμα, τις σκέψεις τους και θα έρθουν σε επαφή μαζί μας για να συζητήσουμε γι' αυτό. Εφόσον το θέμα του φετινού συνεδρίου είναι η διεπιστημονικότητα, θα ήθελα να ρωτήσω και τους δύο. Όρος διεπιστημονικότητα είναι περισσότερο διαδεδομένος και εφαρμοζόμενος στο εξωτερικό σε σχέση με τα ελληνικά πανεπιστήμια? Es die Frage, inwieweit die Interdisziplinarität ein Prinzip ist, was man häufiger in Universitäten im Ausland antrifft, oder ist ein Prinzip, was man auch sagen kann, das ist weit verbreitet. Was versteht man unter Interdisziplinarität? Naja, ich meine, die Wissenschaft ist einfach eine Perspektive auf Dinge, auf Realitäten, und es ist nicht so leicht, die Dinge aus einem Fachgebiet alleine zu erklären, zu erforschen. Deshalb braucht man sozusagen, die Realität ist mal ein facettenreiches Kaleidoskop, und wir brauchen sozusagen mehrere Perspektiven, die uns ermöglichen, das ganze Bild zu erhalten. Und deshalb ist Interdisziplinarität eigentlich grundlegend für die Wissenschaft. Leider ist es nicht immer so, dass wir diese Vorgehensweise anwenden. Deshalb ist es tatsächlich sehr lobenswert, dass in diesem Symposium, die wir hier im Frühling organisieren, dass es immer, dass mehrere Perspektiven und mehrere Forscherinnen aus verschiedenen Fachgebieten zusammenkommen, um Probleme zu diskutieren. Das ist sehr bereichernd, dass wir können voneinander lernen. Und es ist Interdisziplinarität sozusagen im besten Sinne. Η διεπιστημονικότητα είναι μια αναγκαιότητα, γιατί πρέπει να λύσουμε συγκεκριμένα προβλήματα, να ασχοληθούμε ερευνητικά με ορισμένα θέματα και προβλήματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι ώστε να παίρνουμε τις διάφορες διαστάσεις του προβλήματος με μια σύνδεση που έχουν οι επιστήμες μεταξύ τους, οι διάφοροι επιστημονικοί τομείς. Χαίρεται ιδιαίτερα που το θέμα αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο του συνεδρίου. Και χαίρεται επίσης που θα γίνει ένας διάλογος ευρύς για αυτό το ζήτημα. Εδώ θα ήθελα να ρωτήσω εσάς τις διαφορές, γενικότερες διαφορές που έχετε συναντήσει αυτά τα χρόνια και συναντάτε με τους συναδέλφους που ίσως μιλάτε στην Αυστρία, στην εκπαίδευση που υπάρχει στην Αυστρία με την Ελλάδα. Γενικότερα όμως, όχι μόνο από το δικό σας πόστο ως καθηγητές. Θεωρείτε ότι είναι πιο εξελιγμένα και τα πράγματα, όντως γίνονται περισσότερα πράγματα? Η αλήθεια είναι ότι σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως στην Ευρώπη τώρα, Γερμανία, Αυστρία, στην Δυτική Βόρεια Ευρώπη, είναι πιο μπροστά σε ορισμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Υπάρχουν πράγματα που είναι προβλέψιμα,
ζει κανείς με την αγωνία ότι μπορεί να αλλάξει κάποιος νόμος την επόμενη μέρα. Mm. Δυστυχώς αυτό το πράγμα υπάρχει στην Ελλάδα. Αλλάζουν οι νόμοι, έχει κανείς την αίσθηση ότι ανταγωνίζονται σε επίπεδο εκπαίδευσης ποιος θα αλλάξει πιο γρήγορα τον επόμενο νόμο. Υπάρχει μια σταθερότητα δηλαδή, μάλλον. Αυτή τη σταθερότητα τη βλέπουμε να υπάρχει και στη Γερμανία και στην Αυστρία και σε πολλές βορειοευρωπαϊκές χώρες, η οποία σταθερότητα δίνει και μια σιγουριά και δίνει τις δυνατότητες για περισσότερο προγραμματισμό. Υπάρχει υποδομή, αυτό ισχύει. Από εκεί πέρα δεν μπορούμε να πούμε ότι στην Ελλάδα όλα είναι, να μιλήσουμε μόνο για τα κακό σκήμενα. Έτσι. Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες επίσης στην περίοδο της κρίσης στην οποία και διανύουμε και διανύσαμε και διανύουμε. Γίναν πολλές φιλότιμες προσπάθειες, πολλές πρωτοπόρες δραστηριότητες, τις οποίες μπορούμε να πούμε ότι έχουν φέρει και αποτελέσματα. Και μία από αυτές είναι και το συνέδριο αυτό, το οποίο γίνεται θεσμός, καλεί όλους τους φορείς από τοπική αυτοδιοίκηση, εκπαιδευτική πολιτική, επιστήμονες, νέους επιστήμονες, καθηγητές, εκπαιδευτικούς, ενεργεία, απλούς πολίτες οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν για όλα αυτά τα ζητήματα και είναι πολύ μεγάλη χαρά να βλέπουμε να γίνεται κάτι τέτοιο. Και για να ελαφρύνουμε έτσι λίγο την ατμόσφαιρα, να φύγουμε από την εκπαίδευση, επειδή μου έδωσε αφορμή με το καπέλο και επειδή πριν είχαμε και ποδόσφαιρο, τι ομάδα υποστηρίζει, ξέρει καμία ομάδα ελληνική? Λοιπόν, ein bisschen das Klima ändern von der Seriosität hin zu etwas Lustigem. Vorher haben die geschildert von einem Fußballspiel und jetzt haben sie das Käppi gesehen, was du trägst. Und die Frage ist, für welchen Verein würdest du eintreten in Deutschland, wenn du Fußballfan bist? Ποια ομάδα είναι αυτή, εμείς δεν τη γνωρίζουμε. Είναι NBA. NBA. Στο μπάσκετ. Αυτό είναι NBA. Αυτό είναι μπάσκετμπολ. Das ist eine ziemlich banale Geschichte. Hinter der mein Sohn ist zurzeit in. Ο γιος του είναι στην Αμερική. Genau, ist zurzeit in Ohio, also in Cleveland ist in Ohio. Und das ist die Mannschaft, wo ist in der Jugend dort und spielt. Και παίζει στην ομάδα αυτή στο Ohio. Παίζει στην ομάδα αυτή. Γι' αυτό φοράει αυτό το συγκεκριμένο καπέλο ως σύμβολο. Και το διάσημο γιο εδώ. Aber gut, Sport ist gut. Es ist gut, Sport zu machen. Jeder Wissenschaftler muss Sport machen. Ich meine, wir haben von den alten Griechen gelernt, dass ein guter Geist in ein gesunder Körper sein muss. Ορίστε, έπρεπε να βάλουμε την παντάνα σαν μας εδώ να μεταφράζει. Μπορώ να κάνω κάποιες ερωτήσεις, αλλά εντάξει, μετάφραση. Δύσκολο, ε. Θέλεις να κάνεις ερώτηση στα γερμανικά, να κλείσουμε έτσι όρφα με τα δικά σου γερμανικά? Ναι, μια εύκολη όμως, τι να πούμε. Τι φαγητό του αρέσει, ορίστε. Welche Essen ist das Lieblingsfoisie? Das beste Essen für mich? Ja. Hier auf Kreta oder insgesamt? Στην Κρήτη γενικά. In Crete, maybe. Ja, also sagen wir so, kurioserweise, das was mir gefällt hier ist, sind nicht Meeresprodukte, sondern die Ziege. Τα θαλασσινά, αλλά είναι... Sie haben hier eine traditionelle Ziege. Στη Γίδα. Wir waren mal nach dem Symposium in ein kulturelles, es gibt immer ein kultureller Teil des Symposiums, und ich habe diese Ziege gegessen, seitdem hat es mich nicht gelassen. Die dritte Frage, die ich hatte, so dass ich mich immer frage, komme ich wegen dem Wissen der Wissenschaft oder komme ich wegen der Ziege? Και πολλές διερωτάτε κιόλας, έρχομαι τελικά για να φάω αυτό το υπέροχα φαγητά, εδώ πέρα αυτό το υπέροχο φαγητό που μου αρέσει πάρα πολύ, έρχομαι για την επιστήμη, συνδυάζω και τα δύο. Ja, aber sonst habt ihr sehr schöne Gemüse hier. Es gibt Blätter, die nicht nur gesund aussehen, sie sind tatsächlich gesund. Ich weiß, wovon ich spreche. Das gefällt mir. Ansonsten... Είπα ότι έχουμε και πολλά λαχανικά, τα οποία εκτός από νόσο είναι και υγιεινά. Ναι, αλλά όπως τα ξέρει και ο κύριος Μπάρος εδώ πέρα, ενώ είμαστε νησί, τελικά τρώμε περισσότερο κρέας. Τα έχουμε πει αυτά εδώ, ξανά και ξανά. Εσείς ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό? Ποιο συνηθίζετε να τρώτε εκεί στην Αυστρία? Ή δεν μπορείτε να το φάτε στην Αυστρία? Στην Αυστρία όταν είμαστε τρώμε ελληνικά. Προσπαθούμε δηλαδή να μαγειρεύουμε ελληνικά και να διατηρήσουμε, ας πούμε, μια μεσογειακή. Δεν είναι τόσο εύκολο γιατί δεν έχουμε ασφαλώς την πρώτη την ύλη που χρειαζόμαστε. Έτσι. Αλλά μας αρέσει η μεσογειακή διατροφή. Είναι εύκολη ή δύσκολη ζωή τελικά στο εξωτερικό για έναν Έλληνα? Επειδή είναι προγραμματισμένη, είναι πιο... έχει περισσότερο στρες με την έννοια των διαφόρων υποχρεώσεων. Αλλά επειδή είναι προγραμματισμένη, μπορεί να τη ρυθμίσει κιόλας.
Αν πάει κανείς για πρώτη φορά ίσως να εκπλαγεί, να περάσουν ένα-δύο χρόνια μέχρι να συνηθίσει, αλλά ζω πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Mm-hmm. Πιο μπροστά ζούσα στη Γερμανία και τώρα στην Αυστρία εδώ και δύο χρόνια. Υπάρχει, έχετε συνηθίσει. Ναι. Αλλά νομίζω το κλίμα της Ελλάδας τελικά δεν μπορείς να το βρεις. Όταν έρχομαι στην Κρήτη, λέω θέλω να μείνω εδώ. Δυσκολεύομαι να φύγω. Αλλά χαίρομαι που ξανάρχομαι πάντα. Εμένα ένα πουλάκι μου σφίριξε ότι και ο κύριος Ανρί ενδιαφερόταν να αγοράσει σπίτι ή κάνω λάθος. Irgendjemand hat den drei Damen hier erzählt, du wolltest ein Haus hier auf Kreta kaufen. Und anscheinend spricht sich sowas um und die Frage ist, ob du Hamburg verlassen würdest, um auf Kreta zu leben. Ja, also ja, das Projekt steht und sie hat schon verstanden, wer ein Haus irgendwo haben will, will dort auch sein. Nur ist es heutzutage durch technische Möglichkeiten, also die Entwicklung der Kommunikationsmöglichkeiten, die Plurilokalität ist gegeben. Von daher ist es tatsächlich eine Möglichkeit. Der Ort ist einfach inspirierend für jemanden, der in einer Großstadt wie Hamburg lebt, wo mit viel Lärm, viel Stress, hier hat man das Meer, man hat die Ruhe, die Menschen sind gelassen und die Wärme. Also eine Bleibe hier kann sehr inspirierend sein, auch für die eigene Arbeit. Sodass, ja, ich will Hamburg nicht verlassen, aber ich glaube, Kreta ist ein Ort, wo man sich gut leben lässt. Deshalb, ja. Δεν θα ήθελα απαραίτητα να εγκαταλείψω φυσικά το Αμβούργο, αλλά επειδή υπάρχει δυνατότητα της μετακίνησης στην παγκοσμιοποίηση τώρα, θα ήταν πάρα πολύ πιθανό να μπορούσα να το συνδυάσω. Δηλαδή να έχω ένα σπίτι και στην Κρήτη και να πηγαίνω έρχομαι πιο συχνά. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί τελικά ξένοι που αγαπάνε το συνδυάζουν. Ναι, και το κάνουν αυτό. Ναι. Έχουν και ένα σπίτι εδώ. Καλοδεχούμενος, όποτε και αν το αποφασίσει. Να έρθει και να απολαμβάνει και συχνότερα τη βραστή τη γίδα.